το κάλεσμα αυτό έτυχε της αποδοχής πολλών σωματείων και μαζικών φορέων που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Έγινε μια πολύ γονιμή συζήτηση. Από αυτήν το συμπέρασμα είναι ότι τόσο τα σωματεία της δύναμής μας όσο και άλλοι μαζικοί φορείς, όπως για παράδειγμα η ΟΕΔΕ των εμπόρων δηλαδή, αλλά και άλλα σωματεία που ήταν εκεί πέραν από τη δύναμή μας, εμένουν σε αυτές τις θέσεις που εν πάση περιπτώσει αφορούν την υπεράσπιση του νησιού από το να είναι, από το να μετατραπεί σε φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβεβαιώθηκαν αυτές οι θέσεις, δηλαδή ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για καμία νέα δομή πάνω στο στοιχείο κλειστή ή ανοιχτή, ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το κλείσιμο της ΒΙΑΛ και ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε σε κάθε περίπτωση ότι αυτό το μόνο που μπορεί να υπάρξει είναι ένας χώρος καταγραφής και ταυτοποίησης, και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στις συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και ελληνικών κυβερνήσεων, ενάντια στο Δουβλίνο που είναι οι αιτίες, οι βασικές αιτίες εγκλωβισμού, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και τις αιτίες όλου άλλου αυτού του προσφυγικού μεταναστευτικού κύματος που είναι ο πόλεμος και οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις τόσο από τον ΝΑΤΟ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και άλλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος το οποίο εμείς συμφωνήσαμε είναι στο γεγονός ότι ταυτόχρονα αρχίζει να υπάρχει ένα κύμα που το βλέπουμε κυρίως στη Μυτιλήνη αλλά και στο νησί μας με τους εμπρισμούς στην αποθήκη ρουχισμού που έγινε. Ένα κύμα ακροδεξιών φασιστικών αντιδράσεων που πρέπει να σταματήσει. Και με αυτή λοιπόν την έννοια το άλλο σκέλος που συμφωνήσαμε είναι ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις που και θα περιλαμβάνουν τις πάγιες θέσεις του απεγκλωβισμού από τα νησιά μας και τη χώρα μας των προσφύγων και μεταναστών, αλλά και ταυτόχρονα θα δείξουμε την αλληλεγγύη μας αυτούς τους ανθρώπους απομονώνοντας τις ρατσιστικές ξενοφοβικές φωνές. Στο επόμενο λοιπόν διάστημα αυτά θα συζητηθούν και στα σωματεία, στα διοικητικά συμβούλια, και είπαμε να καταλήξουμε σε μια εκδήλωση τέλος πάντων που θα περιλαμβάνει και συναυλία, θα περιλαμβάνει και κάποια δρόμενα, θα περιλαμβάνει και κάποιες ομιλίες, ακριβώς για να δείξουμε ότι ηχείως δεν είναι, εξακολουθεί να είναι ένα νησί αξιών και δεν είναι ένα νησί ξενόφοβων, ρατσιστών που εν πάση περιπτώσει τον τόνο δίνουν αυτές οι ακροδεξιές δυνάμεις.